Καλημέρα. Εθελοντική σήμερα αιμοδοσία για το Σύλλογο Ενορίας Καλλιμασιάς, η δεύτερη μέσα στη χρονιά. Ένα σύλλογος πολύ μεγάλος που καλύπτει μεγάλες ανάγκες μας κάθε φορά. Έχουμε ξεκινήσει καλά και περιμένουμε, ακόμα είναι νωρίς, και άλλους αιμοδότες. Πιστεύω θα τα πάμε καλά. Μάλιστα. Η επόμενη αιμοδοσία θα είναι στις Διδύμες, στις 4 Αυγούστου. Α, στις Διδύμες. Και η επόμενη πρέπει να είναι στις 8 στη Σικιάδα. Εγώ να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαστε σε ένα πολύ δυνατό σύλλογο που κλείνει φέτο νομίζω τα 20 χρόνια. 21, συγγνώμη. Ευελπιστώ πάρα πολύ στην προσέλευση σήμερα. Μεγάλη ανάγκη υπάρχει γενικώς, όχι τόσο στο νησί. Στο νησί θα ήθελα να τονίσω ότι θέλουμε καθημερινή προσέλευση τις πρωινές ώρες, γιατί κάθε μέρα σχεδόν παράγουμε πλάσμα πλούσια σωμοπετάλια λόγω των αυξημένων αναγκών των ασθενών. Υπάρχει ανάγκη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Υπάρχει ανταπόκριση. Βέβαια, λόγω του καλοκαιριού κάποιοι δυσκολεύονται, αλλά παρόλα αυτά, σε όσους έχει ζητηθεί, έχουν προσέλθει. Παπαγιώργη, 21 χρόνια. 21 χρόνια, πράγματι, από το 1998, με συνεχόμενη παρουσία και προσφορά. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Αιμοδοσίας, που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και άρτια. Και είναι βασικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαζεύονται οι φιάλες αίματος. Απ' την άλλη, και όλους εκείνους τους εθελοντές αιμοδότες, όχι μόνο τους δικούς μας στο σύλλογο, γιατί είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εθελοντές αιμοδότες, που προστρέφουν κάθε φορά στις ανάγκες του συνανθρώπου. Γιατί εκεί είναι το μυστικό. Ότι δίνεις το αίμα και δεν ξέρεις αν καν θα το πάρεις εσύ ή κάποιος δικός σου. Σίγουρα όμως θα βρει κάπου να πάει. Και επειδή το αίμα δεν έχει βρεθεί ακόμα υποκαταστατό του, είναι μια θεάρεστη προσφορά από ανθρώπου σε άνθρωπο. Και παρακαλώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου όσους ανθρώπους έχουν την κατάλληλη ηλικία και την υγεία να μην διστάζουν. Ούτε καν για τον φόβο ενός απλού τσιμπήματος.